Βρισκόμαστε στην Άλφα της Θεσσαλονικής Επιστολή και συνεχίζουμε σήμερα τη μελέτη μας στο βιβλίο αυτό. Και θα ήθελα να ανοίξουμε όλοι μαζί το κεφάλαιο 5 και να διαβάσουμε τα εδάφια 12 έως 15. Άλφα της Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιο 5 και εδάφια 12 έως 15. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η λύπη μεταξύ των αδερφών». Το έχετε ανοίξει, αλλά δεν το διαβάσουμε ακόμα. Θα ήθελα να δούμε δύο λόγια για το πώς λέγεται αυτή η εκστολή. Ευχαριστώ. Τι λέει και πώς πάμε μέχρι εδώ, μέχρι το 5-12. Η επιστολή προς Θεσσαλονικής είναι μια προσωπική επιστολή. Είναι γεμάτη με συναισθήματα, είναι γεμάτη με προσωπικό τόνο, είναι μια επιστολή του Παύλου προς τους πιστούς της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος έχει παραμείνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης μόλις 3 Σάββατα. Τώρα, αν κάτσει να το σκεφτεί κανείς αυτό, τι να πει 3 Σάββατα, σημαίνει από 2 εβδομάδες, άμα είναι από Σάββατο σε Σάββατο, έως 4 εβδομάδες, άμα είναι και η εβδομάδα πριν και η εβδομάδα μετά. Από Κυριακή ως Παρασκευή, ας πούμε. Στο σύγχρονο αυτό το χρονικό διάστημα, των 2 έως 4 εβδομάδων, έχει ιδρύσει μια εκκλησία, αλλά επειδή έχει ξεσηκωθεί ο φιλορμός, αναγκάζεται να φύγει από την πόλη και να πάει στην Βέρεια και από εκεί να συνεχίσει στην Αθήνα και μετά στην Κόρινθο. Μήνες μετά την φυγή του, ανησυχεί για την πίστη του, θέλει να μάθει αν στέκεται στην πίστη του. Ο ίδιος δεν μπορεί όμως να πάει στη Θεσσαλονίκη ούτε να μάθει νέα τους και έτσι αποφασίζει να στείλει τον Τιμόθεο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος για τις ειδικές αποστολές. Τον στέλνει στη Θεσσαλονίκη για να μάθει αν διατηρεί την πίστη τους και ο Τιμόθεος επιστρέφει φέρνοντάς του καλά νέα, ότι διατηρούν την πίστη τους. Αυτά όλα δεν τα βάζω από το μυαλό μου. Ο ίδιος ο Παύλος τα αναφέρει στο βιβλίο του ίδιου. Στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου αυτού, Άλφα της Θεσσαλονικής Επιστολής. Τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου είναι πολύ ιδιαίτερα. Είναι πολύ συναισθηματικά. Να σας πω μόνο το εξής, ότι στο κεφάλαιο 2 ο Παύλος λέει για τους Θεσσαλονικείς ότι είναι σαν τη μητέρα τους. Πώς μας το πούμε αυτό, ότι είναι όμως τη μητέρα σου. Μόνο κανείς, μόνο η μητέρα μας είναι σαν τη μητέρα μας. Ο Παύλος λοιπόν λέει, εγώ είμαι σαν τη μητέρα σας. Στο 2.7 λέει, είμαστε στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και σαν τον πατέρα τους. Λέει στο 2.11, ξέρετε καλά πως φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Και επίσης, όταν έφυγε από αυτούς, λέει ότι έγινε ορφανός. Δηλαδή είναι και παιδί του. Πώς γίνεται αυτό. Γράφει στο 2.17. Εμείς όμως αδελφοί, όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, και η λέξη που χρησιμοποιεί το κείμενο είναι η μίστα αδελφοί απορφανιστέντες αυτή τη μόνη. Γίναμε ορφανοί, απορφανιστέντες. Φοβερό. Ξέρει καλά όμως ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν κενά στην πίστη του. Έχουν ελλείψεις. Μάλλον γιατί δεν προλάβει να του τα πει όλα. Έτσι στο 3.10 λέει «Το παρακαλούμε μέρα και νύχτα με όλη μας την καρδιά να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας». Και αμέσως μετά, κεφάλαια 4.5. Στα κεφάλαια 4.5 θα μπει να τους πει, να τους διδάξει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γνώση τους, με την θεολογική τους θέση και με τον τρόπο ζωής. Οπότε τα τρία πρώτα κεφάλαια είναι συναισθηματικά, τα επόμενα δύο κεφάλαια είναι διδακτικά. Στο κεφάλαιο 4 που το είδαμε κάποιες προηγούμενες φορές, αναφέρεται σε τρία θέματα. Πρώτον, ότι ο χριστιανός πρέπει να έχει άγια ζωή και να αποφεύγει την πορνεία. Νούμερο 2, πρέπει να εργάζονται, να ακούμε ως τον άλλον, εκεί πέρα αναφέρεται πρώτη φορά η λέξη την αδέλφια, και να είναι ανεξάρτητοι. Και νούμερο 3, τους μιλάει για την Ανάσταση και την Δευτέρα Παρουσία. Μη στεναχωριέστε αν χάνετε δικούς σας, όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα, γιατί θα τους ξαναδείτε, θα υπάρξει αγάπη.
συνεργάστηση, πότε, δευτέρα παρουσία. Και πριν μετά στο κεφάλαιο 5. Το πρώτο θέμα στο κεφάλαιο 5 μοιάζει με το τελευταίο θέμα του κεφαλαίου 4. Μιλάει πάλι για τη δευτέρα παρουσία που θα γίνει ξαφνικά. Αλλά λέει τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς πρέπει να στεκόμαστε εμείς. Εκεί πέρα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είμαστε παιδιά του φωτός και όχι του σκοτάδιου, ότι είμαστε παιδιά της ημέρας και όχι της νύχτας, ότι πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό, ή μάλλον να έχουμε καθαρό μυαλό, και είμαστε επιφάνειοι και όχι μεθυσμένοι. Και φυσικά αυτές οι αντιδιαστολές δεν είναι κυριολεκτικές, αλλά μεταφορικές. Έχουμε δηλαδή καθαρό μυαλό, δεν είμαστε σαν μεθυσμένους, είμαστε ξύπνοι, δεν έχουμε τα αισθητήρια μας ανοιχτά και περιμένουμε τον Κύριο να ξαναέλθει. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε στο υπόλοιπο του κεφαλαίου 5, το οποίο έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ ιδιαίτερο. Το γράφει ο Παύλος σαν να δίνει την εντύπωση ότι βιάζεται. Αν περιδιαλείται λιγάκι κάνει ένα σκανάρισμα στα λίγα εδάφη που απομένουν, από το 12 μέχρι το τέλος, και σας δούμε το προγράμμα μέχρι το 15 σήμερα, θα δείτε ότι ο Παύλος έχει φράσεις μικρές, σχεδόν τηλεγραφικές. Είναι οι περισσότερες φράσεις μία διστακτική και ένας προδιορισμός. Τίποτα άλλο. Σαν να του τελειώνει το πεντάρι και να μοιάζονταν. Σαν να του τελειώνει το χαρτί και να μοιάζονταν. Ή σαν να έρθει το ταχυδρομείο και να μην ήθελε να καθυστερήσει ούτε μια μέρα παραπάνω το πράγμα. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τον άκουσμά μας και παρακαλώ, έτσι όπως έχει ανοίξει οι γραφές σας, κρατήστε τις ανοιχτές για να το δούμε ύστερα αναλυτικά. Σας παρακαλώ να αδερφοί να αναγνωρίζετε όσους από εσάς που πιάσουν και γνωρίζετε τα ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέμα του Κυρίου και σας νοθούν. Για το έργο τους αυτού να τους περιβάλλετε με περισσή την τιμή και αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Σας προτρέπουμε αδερφοί να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας τον άλλον κακό ή στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και σε όλο τον κόσμο. Το θέμα του λοιπόν είναι του Παύλου επικεντρώνεται στη σχέση των αδελφών μέσα στην Εκκλησία κατά κύριο λόγο. Και δύο είναι τα λεγόμενα θέματα που είναι ενταγμένα στο κυρίως αυτό θέμα. Το πρώτο είναι πώς να φέρεστε στους ηγέτες της Εκκλησίας. Το δεύτερο είναι πώς να φέρεστε μεταξύ σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και σήμερα θα δούμε μόνο το πρώτο. Εδάφιο 12. Σας παρακαλούμε αδελφοί να αναγνωρίσετε όσους από εσάς που πιάζουν και γνωρίζετε και σας προσεκτούμε. Πρώτα όμως θα ήθελα να δούμε ποιοι είναι αυτοί που προϊστάμενοι, αυτοί που προϊστάται και πώς αναδεικνύονται μέσα στην Εκκλησία. Το προϊστάμενο το λέω διατηρώντας την ορολογία του Παύλου. Πώς είναι δυνατό σε μια Εκκλησία η οποία δημιουργήθηκε σε μια περίοδο 2 έως 4 εβδομάδων μόλις να έχουν προλάβει να αναδεικνύουν προϊστάμενο. Αλλιώς ονομάζονται επίσκοποι, αλλιώς ονομάζονται πρεσβύτεροι. Απάντηση πολύ απλά. Το πιο πιθανό είναι ο ίδιος ο Παύλος να τους όρισε. Αυτό εξάλλου είναι κάτι που προτρέπει ο Παύλος τον Τίτο, στην επιστολή που γράφει προς αυτόν, να τον κάνει στην Κρήτη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσει να διορθώνει τις ελλείψεις και να εγκαταστήσει σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Του είχε δώσει φαίνονται κάποιες οδηγίες υποφορικές, οι οποίες δεν φαίνονται στην επιστολή, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, σε καλό να κάνεις αυτό να ορίσεις εσύ πρεσβυτέρους στις εκκλησίες της Κρήτης. Ίσως προϊστάμενος ή προϊστάμενη στην Θεσσαλονίκη να ήταν εκείνος στο σπίτι του οποίου έμενε ο Παύλος, ο οποίος πιθανόν να ήταν από τους πρώτους χρονικά χριστιανούς οι οποίοι μεταστράφηκαν στην πίστη του χριστιανισμού, ή να ήταν ο πιο έντεμος, ή να ήταν κάποιος στον οποίο ο Παύλος να έβλεπε χαρίσματα διδασκαλίας και ηγεσίας. Και είναι πολύ πιθανόν αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος για τον οποίο να έμενε στο σπίτι του. Έτσι ώστε κατευθείαν πολύ περισσότερο, πολύ πιο κοντά να μπορεί να τον καθοδηγεί και να του εξηγεί πράγματα.
για τον καθένα με μεγαλύτερη άνεση. Αυτός ήταν ο Ιάσονας. Κοιτάξτε τη θέση της πράξης και πάνω 17. Τότε οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν, προσέλαβαν μερικούς πολιτικούς ανθρώπους από εκείνους που τριγυρίζουν στην αγορά, ξεσήκωσαν τον τρόπο και δημιούργησαν ταραχές στην πόλη. Αυτό είναι αυτά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσονα και ήθελαν να φέρουν τον Παύλο και τον Σίλα στη λαϊκή συνέλευση. Για ποιο λόγο ψάχναν τον Παύλο και τον Σίλα στο σπίτι του Ιάσονα? Απάντηση: γιατί στο σπίτι του Ιάσονα μένανε. Εκεί του φιλοξενούσε. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Μάλλον γιατί ο Ιάσονας ήταν αυτό που ονομάζουμε ως μητέρας της Εκκλησίας. Πώς ορίστηκε αυτός ο μητέρας της Εκκλησίας? Μάλλον ο Παύλος του πρόεξε. Οι προϊστάμενοι λοιπόν, οι μητέρες σε μια νέα εμφανιζόμενη Εκκλησία, πρέπει με κάποιο τρόπο να ορίζονται. Και ορίζονται από κάποιον ο οποίος έχει υπέρτερη πνευματική θέση ή εξουσία. Και εδώ το αυτοί για τον Παύλο. Δεν γίνεται αλλιώς, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και μετά πρέπει να αναδεικνύονται με κάποια διαδικασία από την ίδια την Εκκλησία. Εμείς στην Εκκλησία το κάνουμε με εκλογή, κατόπιν ψήφου, κάθε 4 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο ανώτερος τρόπος και με τα λιγότερα προβλήματα. Για κάποιους που τυχόν νομίζουν ότι η σκέψη του Ιωάννη ίσως θα μείνει τόσο πραγματικό, να πω το εξής. Το βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη να συμβαίνει, αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές, μεταξύ των Αποστόλων, όταν αυτοί ρίχνουν κλήρο για να εκλέξουν τον αντικαταστάτη του ανάξιου Ιούδα Ισκαριώτη, ο οποίος έχει τροπτονήσει. Και διαλέγουν ανάμεσα σε δύο, ο πρώτος είναι ο Ιωσήφ Μαρσαβάς και ο άλλος είναι ο Μαρθίας, κλήρο, παρακαλώ, όχι ψήφο. Κλείνω, πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει. Και εκλέγεται ο Μαρθίας. Φυσικά υπάρχουν διαφορές. Δεν είναι εκκλησία, αλλά είναι ένα συμβούλιο 11 Αποστόλων. Όμως εντάξει, είναι μια εκκλησία στα σπάρα. Επρόκειτο η επιλογή με αυστηρές προδιαγραφές. Σας θυμίζω, ο Πέτρος λέει, πράξη κεφάλαιο 1, πρέπει ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος ο Ιησούς συναστράφηκε μαζί μας, από τότε που βαπτίστηκε τον Ιωάννη, ως την ημέρα που αναλύθηκε από μέσα μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Ποιες είναι αυτές οι αυστηρές προδιαγραφές? Τρία πράγματα που διακρίνω εδώ. Πρώτον, πρέπει να είναι άνδρας. Νούμερο 2, πρέπει αυτός που εκλέγεται να ήταν παρόν μαζί με τον Ιησού όλο τον καιρό της διακονίας, από την βάπτιση μέχρι την ανάληψη, χωρίς διακοπή. Και αυτό υποδηλώνει πιστότητα, σταθερότητα και επίσης υποδηλώνει και καλή κατάρτιση στη σχολή μαθητείας του Ιησού. Αν είναι μια παρένθεση, κάποιοι λένε, τι ήταν αυτή, ψαράδες ήταν. Εντάξει, ψαράδες ήταν οι Απόστολοι, αλλά φίτησαν για 3 χρόνια στην καλύτερη θεολογική σχολή του κόσμου. Άρα είχαν και μια θεολογική κατάρτιση, δεν το σβήνω αυτό. Και νούμερο 3, να είναι μάρτυρας μαζί μας. Άρα να έχει ανάλογο χάρισμα, λόγο και ηγεσία. Να είναι κάποιο που μπορεί να στέκεται εδώ πέρα ανθρώπων. Και κάποιοι από αυτού του ανθρώπου ενδεχομένω να είναι και εχθρικά διακείμενοι. Να μπορεί να το κάνει. Οπότε, ανάμεσα σε 2 ανθρώπου που είχαν αυτέ τι προδιαγραφέ, έθεσε κλήρο για να ελέγξουν τον έναν. Χρόνια αργότερα βλέπουμε ότι ο Παύλος θέτει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πάλι, έτσι ώστε πρεσβύτεροι να αναδειχθούν μέσα στην Εκκλησία. Και θα ήθελα να διαβάσω 3 εδάφια στην επιστολή προς Τιμόθεο, την πρώτη, και 3 εδάφια στην επιστολή του Τίτου. Είναι πολύ σημαντικά και θα τα δούμε. Τιμόθεος, από Τιμόθεο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Πρέπει ο επίσκοπος, εδώ το χαρακτηρίστηκε που θέλει να επιλέξει επίσκοπος πρεσβύτερος γιατί είναι το ίδιο πράγμα, πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας, να είναι προσεκτικός, συνεπτός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πόδης βίος αστοκερδής, αλλά να είναι επιλικής ειρηνικός και φιλοδρύνητος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούν με πολύ σεβασμό.
να μην είναι κοιμημένο στην πίστη, για να μην το πάρει πάνω και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Παρόμοια είναι και η λίστα του τίτλου. Στην επιστολή του Τιμόθεου βλέπουμε 16 χαρακτηριστικά, στην επιστολή του τίτλου βλέπουμε 17 χαρακτηριστικά, τα περισσότερα των οποίων είναι κοινά. Ή διάφορα λίγο διαφορετικά διατυπωμένα. Τι διαβάζω. Τίτλος κεφάλαιο 1. Και γράφει 6. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά, που δεν κατηγορούνται για άσκητη ζωή ή είναι ανυπάκουρα. Αυτό και στις δύο λίστες το λέει. Το θέμα του δεν είναι τα παιδιά που έχουν ομολογήσει πίστη, γιατί για να γίνει αυτό πρέπει να περιμένει κάποιος τα παιδιά που να αποκτήσουν ηλικία που μπορούν να ομολογήσουν. Άρα, αν είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό που λέει, πρέπει όταν ο ποιμένας κάνει παιδιά να αποκαθαιρούμε. Για τα παιδιά που έχει κάνει δεν έχουν ομολογήσει ακόμα πίστη. Και να περιμένουν 15-20 χρόνια μέχρι να ομολογήσουν πίστη. Προφανώς δεν λέει αυτό όπως εδώ. Αυτό που λέει είναι, αν η οικογένειά σου δεν πάει καλά, πήγαινε πίσω στην οικογένειά σου και φρόντισε την. Είδα την οικογένειά σου. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 7. Γιατί ο πρεσβύτερος ως διαχειριστής του Θεού πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι υπερωτικός, να μην είναι ευέξακτος, μέθυσος, φιλόδοξος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Να είναι αποσυλλομένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με την διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεχώς να είναι αξιόπιστο. Έτσι ο επίσκοπος θα μπορεί να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Ένα γνώρισμα στο τρίτο που είναι ξεχωριστό σε σχέση με τη λίστα της επιστολής του Τιμόθεο είναι ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι αποσυλλομένος στο κήρυγμα και πρέπει να καθοδηγεί και να ελέγχει τους αντίθετους. Πρέπει να είναι δηλαδή καταρτισμένος θεολογικά, να μην διστάζει όταν χρειάζεται να στέκει απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάθος θέσεις και να προσπαθεί να τους αλλάξει. Φυσικά το μυαλό ανθρώπου δεν μπορεί να αλλάξει άλλος άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον να είναι σε θέση να προσπαθεί να το κάνει. Είναι πολλά και δύσκολα τα χαρακτηριστικά, αλλά επιμένω σε αυτό που θα πω ότι παρόλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να τα έχει κάθε πιστός. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα που να είναι κάτι ιδιαίτερο που δεν είναι ανάγκη να το έχει κανένας από εμάς. Ποιος από εμάς δεν χρειάζεται να έχει μία μόνη γυναίκα. Δεν σημαίνει ότι ο επίσκοπος θα έχει μία γυναίκα ή πολύ θα είμαστε πολύ γαμή. Δεν σημαίνει ότι αν ο επίσκοπος δεν είναι πόδι της βίωσης που κερδίζει, εσύ εγώ, αφού εγώ δεν είμαι επιμένας. Αυτό ισχύει για όλους. Όλοι πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Παρόλο που δεν ξέρω πάλι πολλά χαρακτηριστικά, είναι χαρακτηριστικά μια κοινή χριστιανική ζωή. Και νούμερο 2, παρατηρήστε ότι δεν αναφέρει χαρακτηριστικά τα οποία για κάποιες εκκλησίες είναι περίζητητα. Δεν λέει πουθενά να είναι έξυπνος. Δεν λέει πουθενά να λέει αστεία. Δεν λέει πουθενά να κάνει κάτι. Περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μετρημένος, έχει ήπιο χριστιανικό χαρακτήρα και έχει μια καλή μαρτυρία και μια έμπειρη οικογένεια. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι κάλεσμα για όλους μας. Εδώ πέρα, βέβαια, σε ένα μεγαλύτερο βαθμό ενδεχομένως για τους περισσότερους, για την ποιότητα της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά που προϊστάμενο. Τώρα, για ποιο λόγο λέει, σας παρακαλούμε αδελφοί, να αναγνωρίζετε αυτούς τους προϊστάμενους. Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Παύλος. Απάντηση επειδή αυτοί που πιάζουν προείσταται και νοθετούν τρία πράγματα λέει. Εξαιτίας αυτών των τριών πραγμάτων, σας ζητώ να τους αναγνωρίζετε. Είναι άξιοι τιμής παραλογία γιατί κάνουν αυτά τα τρία πράγματα. Το πιάζουν, προείσταται και νοθετούν. Και νομίζω ότι το κομπιαστικό αφορά τα δύο επόμενα. Δηλαδή, προείσταται και νοθετούν. Ο ποιμένας Εκκλησίας έχει σαν κύριο μήνυμά του τους άλλους. Σκεφτείτε το λέει. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Δεν του είμαστε ούτε συγγενείς, ενδεχομένως, ούτε παιδικοί φίλοι, ίσως. Έρχονται συγγενείς, δεν ασχολούνται μαζί μας. Γιατί να τονιάζουν τα προβλήματά μας, γιατί να ακούσουν τα παιδιά μας, γιατί να μας επισκέπτεται, γιατί να μας τηλεφωνεί, γιατί να φροντίζει την Εκκλησία, γιατί
να μας καθοδηγεί, γιατί δεν τον νοιάζουν τα λάθη, γιατί να ετοιμάζει μετά από ώρες προετοιμασίας ένα κήρυγμα για να μας διδάξει. Είναι πολύ σημαντικό το κήρυγμα. Το ακούμε κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη και είναι εύκολο να πούμε εντάξει, τι είναι αυτό, οκ. Okay. Στην πραγματικότητα, αυτό το κήρυγμα είναι η τροφή την οποία τρώμε για να προχωρήσουμε στην χριστιανική μας πίστη. Γιατί να μην είναι ιδιωποιημένας ωράριο όπως έχω εγώ. Όταν κουράζομαι και τελειώνει το ωράριο όμως, φεύγω από τη δουλειά, πλέον το κινητό και πιω στο σπιτάκι μου. Γιατί που μένεις να πει αυτό. Ο ποιμένας που πιάζει για ανθρώπους, προείσθεται σε ανθρώπους, νοθετεί ανθρώπους, για τους οποίους άλλος, σε άλλη περίπτωση, ίσως να μην είχε κανένα λόγο να πιαστεί, λες και δεν έχει κάποιο προβλήματα. Γι' αυτό καλούμαστε να καλοδεχόμαστε την θεσία, να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους και όποτε χρειάζεται να κάνουμε ένα δρόμο, να κάνουμε ένα βήμα πίσω όταν αυτό απαιτείται. Κι αν όσα κάνει ένας ποιμένας μας φαίνονται μικρά και ελπίζω αυτό να μην συμβαίνει, γιατί πράγματα καθήκοντα τα ποιμένα είναι βαριά και να δούμε αμέσως παρακάτω ένα λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, σκεφτείτε ότι το κίνημα που είναι θεμελιωμένο σε σωστές ποιμικές δράσεις μας τρέφει και μας αυξάνει δυναμικά. Πόσο μικρό πράγματα μας φαίνεται αυτό. Καθόλου μικρό δεν πρέπει να μας φαίνεται. Σε αυτό το κίνημα, σε αυτή την θεσία, οφείλουμε την πνευματική μας άνθηση στην πορεία. Και αυτό είναι κάτι που ο Παύλος το λέει στον τίτλο. Το καλομαγειρεμένο φαγητό χρειάζεται πολλές ώρες προετοιμασίας και κάποιες φορές χρειάζεται κάποια εξοικείωση στη γεύση. Κάποιες φορές η γεύση μπορεί να μην είναι πάρα πολύ εύκολη. Γι' αυτό όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται με τέτοια φαγητά. Αλλά τα πιέζουμε να φάνε φαγητό γιατί είναι θετικό και θα τους κάνουν καλό και θα το συνηθίσουν στην πορεία και θα τους αρέσει να. Το fast food είναι νόστιμο, κατεβαίνει εύκολα, αλλά αν τρως μόνο τέτοιο, θα αρρωστήσεις. Δεν σε πέφτει, σε αρρωσταίνει το fast food. Και επειδή δεν λείπουν εκκλησίες από τους χώρους μας που κατά κύριο λόγο το φαγητό που σερβίρουν είναι τέτοιο, είναι fast food, επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να την υπομονούμε του Θεού, που στην εκκλησία μας τρώμε καλοκαιρινό φαγητό. Δόλο Θεού ήταν. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ιδιαίτερα εμείς οι Ευαγγελικοί, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Δυσκολευόμαστε με τους ηγέτες, δυσκολευόμαστε με την εκκλησία, δυσκολευόμαστε με οτιδήποτε έχει να κάνει με προϊστάμενους, όπως λέει ο Παύλος, εδώ. Θέλουμε να είμαστε αθλητικά του εαυτού μας. Κι αν κάποιος στην εκκλησία μας πει και ένα λόγο του θυσίας, δεν μας είναι τίποτα να το δούμε ανάποδα και να μας φέρει επιμένως μετά και να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Όπως όλοι χρειαζόμαστε όλους, γιατί αν το σκεφτούμε μεγαλώνουμε ο ένας με τον άλλο μαζί, διδασκόμαστε ο ένας με τον άλλο μαζί, επηρεαζόμαστε ο ένας με τον άλλο, έτσι χρειαζόμαστε και εκείνο ο οποίος θα έχει την πνευματική ευθύνη της εκκλησίας, εκείνο που θα νοιάζεται πνευματικά για την κατάστασή μας, που μας διακονεί με το κήρυγμά του ή όπου αλλού χρειαστεί, χωρίς ωράρια και περιορισμούς. Ο λόγος του Θεού δεν μου ζητάει να του φυλάω το χέρι, όπως μας είχα μάθει στο σχολείο για τις ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά μας ζητάει να τον αναγνωρίσουμε, να τον αναγνωρίσουμε το δύσκολο έργο του και θα δούμε και παρακάτω όταν χρειάζεται να υποτασσόμαστε και να υπακούμε όταν η περίσταση του απαιτεί. Ο ποιμένας ή ο προϊστάμενος στην ομολογία του Παύλου αξίζει την αναγνώρισή μας για ένα ακόμα λόγο. Σας είπα ότι θα πω ένα ακόμα λόγο. Τώρα έχει αυτό. Εβραίους κεφάλαιο 13 και εδάφη 17. Να ακολουθείτε πιστά για να υπακούνται τους εκκλησιαστικούς της ηγέτες. Οκ, μέχρι εδώ μοιάζει με αυτό που λέει ο Παύλος στην άρθρα της Ευρωλογικής. Γιατί αυτοί αλληλεγγύουν για τη σωτηρία σας. Πολύ σοβαρό αυτό. Είπαμε ότι το φαγητό το οποίο μας εμπειρεί για να φάμε είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να έχουμε την πνευματική μας ορίμανση. Να προχώρησε από αυτό. Οκ, μέχρι εδώ δεν είναι κάτι καινούριο. Ακούστε όμως το καινούριο. Επειδή αυτοί οι προϊσταμενοί θα δώσουν λόγο στο θέμα. Εβραίους 13:17.
Δεν ξέρω αν σας ακούγεται τρομακτικό, εμένα μου ακούγεται πολύ τρομακτικό. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που νιώθει πολιτικά με την ιδέα ότι έρχεται η ώρα που θα δώσει λόγο ενώπιον του βήματος του Θεού για τη ζωή του. Αν κάποιος με ξέρει καλά, ένα παράδειγμα είναι η σύζυγός μου, με κρίνει, δεν έχω πολύ τύχη, γιατί με ξέρει καλά. Ξέρει τους φόβους μου, ξέρει τα προβλήματά μου, τι άλλο, ξέρει τις τσατήλες μου, ξέρει τα αντίδραμα σημεία μου, με ξέρει καλά. Αλλά δεν με ξέρει τέλεια. Δεν με ξέρει τέλεια. Ο Θεός με ξέρει πάρα πολύ καλά, για την ακρίβεια με ξέρει μέσα για μέσα. Για την ακρίβεια με ξέρει πιο καλά από ό,τι ξέρω τον εαυτό μου. Ένα τέτοιο πρόσωπο θα έρθει η ώρα που θα με κρίνει. Αγαπητοί μου αδελφοί, αν δεν είχαμε την ελπίδα στο αίμα του Χριστού να μας καλύψει, δεν θα πέθανε εκείνη την ώρα ούτε 5 λεπτά ενώπιον του Θεού του Χριστού πριν μας στείλει στην κόλαση. Δεν θα είναι την παραμετρήπητα. Τώρα σκεφτείτε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν δίνει λόγο μόνο για την εαυτό του, λες και δεν είναι αρκετά δύσκολο αυτό, αλλά δίνει λόγο και για όλους εμάς. Ο Θεός μια μέρα θα τους ζητήσει λόγο για όλους εμάς. Γι' αυτό ο συγγραφέας προς Εβραίους λέει να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους συγγραφείς σας. Και συνεχίζει έτσι η μέρη να τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια. Πράγμα που δεν σας συμβαίνει, λέει. Εμένα προσωπικά μου πείτε καλή συμφωνία, αν θέλετε πρόβλημα. Ο ποιμένος μου λέει κάτι, και ακόμα και χρειάζεται να κάνω ένα βήμα πίσω, δεν μου πέφτει καμία υπόλοιψη να το κάνω. Εξάλλου εκείνος έχει την πνευματική ευθύνη και μια μέρα θα δώσει λόγο. Το δύσκολο είναι στις πλάτες του και όχι στις δικές μου. Γι' αυτό ο Πέτρος στην Καθολική Επιστολή θα γράψει το εξής. Το ίδιο και εσείς οι νεότεροι, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Εδώ πέρα ταυτίζεται ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας, ποιμένας Εκκλησίας, με τους γυρεούς της Εκκλησίας κατά κυριολεξία, αλλά εννοεί τους ηγέτες της Εκκλησίας. Και όλοι μαζί είναι υποταγοί, ο ένας τον άλλον, εγκολουθεί από την αγαπητοσύνη. Για να είμαι δίκαιος, οδηγίες υπάρχουν και προσκυμμένες πώς να φέρονται στο εκκλησίασμα. Και εδώ πέρα είναι ένα τέτοιο μέρος που ο Πέτρος λέει, λέω στους ηγέτες, λέω στους πρεσβύτερους και εγώ σας οι πρεσβύτερους να διακονούν έτσι και έτσι και έτσι. Και επίσης στις τρεις επιστολές Α και Β προς Τιμόθεο και Τίτο είναι γεμάτο με συμβουλές του Παύλου προς ποιμένες του Τιμόθεο και του Τίτο για το πώς να φέρουν στα εκκλησιάσματά τους. Αλλά τώρα είναι η δικιά μας πλευρά. Κοιτάξτε τη δικιά μας πλευρά τώρα. Δεν είναι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί το σχήμα τους ή τα άμφια τους. Δεν είναι το τυχόν σεβάσμα παρουσιαστικό τους, αλλά είναι το έργο τους. Αυτοί μοιάζονται και αναλώνονται και εργάζονται και επιτηρούνται και καθοδηγούν για πράγματα που έχουν αντανάκλαση στο απότατε αιώνιο καλό της ύπαρξής μας. Κάνουν έργο για μας. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει, εδώ 13, για το έργο τους αυτό, για το έργο τους αυτό, θα τους περιβάλλουν και θα τους συγκεκριμένουν. Αμέσως παρακάτω θα συνεχίσει ο Παύλος στη σχέση μας με τους υπόλοιπους αδελφούς, θα διακυρίνει μεταξύ σας και θα εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Αλλά πρώτο Θεός αυτό το δούμε.